χρώματα και αρώματα από τα βότανα της Κρητικής Υπαίθρου πλημμύρισαν την περιοχή του Καράβολα, όπου επικράτησε το αδιαχώρητο. Τι διαλέξατε? Βασιλικούς. Είναι πολύ ωραία, τέλεια. Εγώ που τα αγαπώ, τα φυτά είναι πανέμορφα όλα. Για την υποδοχή της Άνοιξης, ο Δήμος Ηρακλείου μοίρασε 10.000 γλαστράκια με λουλούδια και βότανα. Και οι Ηρακλειώτες έσπευσαν κατά εκατοντάδες να παραλάβουν τα φυτά της αρεσκίας τους. Την άνοιξη της αισιοδοξίας, της ελπίδας, της αναγέννησης της φύσης και της ανάστασης. Καλοπιστικά, για να βάλουμε στα μπαλκόνια μας. Δεντρολίβανο, μαργαρίτα και σκυλάκι. Σας φαίνεται. Πολύ καλή, πολύ. Μπράβο του Δήμαρχου. Η ανταπόκριση στο κάλεσμα και το συμβολισμό της εκδήλωσης ήταν ανέλπιστη, με πλήθη πολιτών να σειραίουν στην περιοχή του Καράβολα. Ένα βασιλικό πίραχη, ένα μαργαρίτα, τι είναι αυτό? Πώς σας φαίνεται? Πολύ ωραία. Και ωραία. Τέλεια. Μοιράζουμε σήμερα 10.000 φυτά και τις προηγούμενες μέρες μοιράσαμε άλλες 5.000 στις τοπικές κοινότητες. Είναι μια πολύ ωραία μέρα. Μας αρέσει πάρα πολύ που συμμετέχει ο κόσμος. Είναι χαρακτηριστικό πως για την εξυπηρέτηση των πολιτών που σχημάτισαν τεράστιες ουρές επιστρατεύτηκαν τόσο ο Δήμαρχος Γιάννης Κουράκης, όσο και οι Αντιδήμαρχοι Άρης Μπολάκης και Νίκος Γιαλιτάκης. Για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον ερχομό της Άνοιξης ουσιαστικά και να δώσουμε ένα χρώμα στην πόλη μας, στο σπίτι μας, ο καθένας, στο μπαλκόνι μας, στον κήπο μας. Βλέπετε ότι ο κόσμος αγκαλιάζεται σε αυτές τις πρωτοβουλίες και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στα παιδιά του Δήμου μας που δουλέψαν σκληρά γι' αυτό. Μαζί με τους πολίτες θέλουμε να την υποδεχτούμε, να την καλωσορίσουμε και να πούμε όλοι μαζί ότι κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.